Ιπποκράτης ο θεραπευτής, από την αρχαιότητα στον 21ο αιώνα. Με κάθε νέο επίτευγμα, η ιατρική επιστήμη ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο στην κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Καθώς οι γιατροί αποκωδικοποιούν τους γρίφους των ασθενειών, αφαιρούν τα πέπλα του μυστηρίου που περιβάλλουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτός που άνοιξε την πύλη στη μελέτη του ανθρώπινου σώματος και τον τρόπο που οι ασθένειες το επηρεάζουν, αυτός που έβγαλε την ιατρική από το μυστηριακό κόσμο της θρησκείας και την ανοίγαγε σε επιστήμη, ήταν ο Ιπποκράτης. Ο αρχαίος Έλληνας θεραπευτής γεννήθηκε στην Κο και πέθανε στη Λάρισα. Ήταν γιος του ιατρού Ηρακλείδη και της Φεναρέτης απόγονος του ημίθεου ήρωα Ηρακλή αλλά και του θεού Ασκληπιού, του θεού ιατρού της αρχαιότητας. Πριν τον Ιπποκράτη, όσοι επιζητούσαν θεραπεία, προσέφευγαν στη βοήθεια του Ασκληπιού και των ιερέων του, στους ναούς που λειτουργούσαν ως θεραπευτήρια, τα Ασκληπία. Εκεί, με προσφορές, δεήσεις και θυσίες, οικέτευαν το Θεό να τους ρίξει σε βαθύ ύπνο και να τους θεραπεύσει. Στο Ασκληπείο της Κο διδάσκεται την ιατρική και ο Ιπποκράτης, δίπλα στον πατέρα του, που είναι ιερέας θεραπευτής. Αντίθετα όμως με τις αντιλήψεις της εποχής, δεν αποδέχεται ότι οι ασθένειες προέρχονται από τους θεούς ως τιμωρία, ούτε πιστεύει στη θεϊκή παρέμβαση ως θεραπεία. Ο ίδιος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάγνωση, που βασίζεται στη φυσική παρατήρηση, την κλινική εξέταση και την αξιολόγηση του ιστορικού του ασθενή. Διδάσκει τη σημασία της πρόληψης. Πιστεύει ότι η διατήρηση της υγείας του ανθρώπου επιτυγχάνεται με τη διατροφή, την άσκηση, το περιβάλλον, ακόμα και από τον τρόπο που ζει και σκέφτεται.
αναπτύσσει τη θεωρία των τεσσάρων χυμών του ανθρώπινου σώματος, επηρεασμένος από τη θεωρία των τεσσάρων στοιχείων του κόσμου του Εμπεδοκλή. Ο κόσμος για τον Εμπεδοκλή δομείται από τέσσερα βασικά στοιχεία: τον αέρα, τη φωτιά, το νερό και τη γη. Αντίστοιχα για τον Ιπποκράτη, το ανθρώπινο σώμα περιέχει τέσσερις χυμούς: το αίμα, το φλέγμα, την ξανθή χολή και τη μαύρη χολή. Το αίμα που πηγάζει από την καρδιά είναι θερμό και υγρό, όπως ο αέρας. Το φλέγμα που εκρίνεται από τον εγκέφαλο είναι ψυχρό και υγρό, όπως το νερό. Η ξανθή χολή παράγεται στο ύπαρ και είναι θερμή και ξηρή, όπως η φωτιά. Η μαύρη χολή αναβλύζει από τον σπλήνα και είναι ψυχρή και ξηρή, όπως η γη. Η αναλογία των τεσσάρων χυμών του σώματος ονομάζεται κράσις. Όταν το άτομο είναι υγιές, οι χυμοί αναμειγνύονται άριστα μεταξύ τους. Επιτυγχάνεται δηλαδή η ευκρασία. Σε περίπτωση που ένας από τους χυμούς πλεονάζει ή βρίσκεται σε έλλειψη, προκαλείται η εκδήλωση ασθενειών, η δυσκρασία. Η διδασκαλία του θα προσελκύσει πλήθος μαθητών και θα οδηγήσει στην ίδρυση μιας καινούργιας ιατρικής σχολής, της Ιπποκρατικής. Βασικό μέλημά του είναι, πέρα από ιατρικές γνώσεις, να μεταδώσει στις νέες γενιές γιατρών και την ηθική στην εξάσκηση της ιατρικής. Γι' αυτό και δημιουργεί έναν ηθικό κώδικα με τον οποίο δεσμεύει όλους τους μαθητές του, τον όρκο του Ιπποκράτη. Όμνημοι Απόλλωνα Ιτρών και Ασκληπιών και Υγείαν και Πανάκιαν και Θεούς πάνταστε και πάσας, ίστορας πιεύμενος, επιτελέα ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτών. Seine Nachkommen meinen, Brüdern gleich zu stellen und, wenn sie es wünschen, sie diese Kunst zu lehren ohne Entgelt und ohne Vertrag. Je ferai part de mes préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples. Y a todos los alumnos comprometidos y que han prestado juramento, según costumbre, pero a nadie más. Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ασχέρω πάντοτε υπολείψεως ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα. Ο Ιπποκράτης ο θεραπευτής πεθαίνει περίπου το 377 π.Χ. Η κληρονομιά του όμως θα περάσει από γενιά σε γενιά και το έργο του θα επηρεάσει και θα εμπνεύσει την ιατρική επιστήμη από την αρχαιότητα έως τον 21ο αιώνα. Στον τάφο του στη Λάρισα για χρόνια υπήρχε ένα μελίσι που, αν κάποιος έτρωγε από το μέλι που έρεε από τις κυψέλες του, από όποια ασθένεια κι αν υπέφερε, θεραπευόταν.